Πέρα λαός. Αποτελεί επομένως πρωταρχικό ζήτημα και ενιαίο καθήκον για όλους μας η σκληρή δουλειά για την ανασύνδεξη του κινήματος και την οικοδόμηση της κοινωνικής συμμαχίας κατά κλάδο, κατά γειτονιά, κατά χωριό. Οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, η φτωχή αγροτιά με την ενεργή συμμετοχή των γυναικών και των νέων χρειάζεται να πάρουν στα χέρια τους τη ζωή τους. Εμείς πρέπει όμως να μπούμε μπροστά και να δείξουμε αυτό το δρόμο. Μέσα από το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, την ΟΓΕ, το ΜΑΣ, τα ταξικά συνδικάτα, τις λαϊκές επιτροπές, παίρνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, ώστε να οργανωθεί η αντεπίθεση του λαού και εμείς να γίνουμε πιο ικανοί να δουλεύουμε, να οργανώνουμε και να καθοδηγούμε πλατιές μάζες και όχι ένα περιορισμένο κύκλο ανθρώπων. Η συμμετοχή στο κίνημα είναι ανάγκη να αντιστοιχηθεί με την επίθεση που δεχόμαστε στη ζωή και στα δικαιώματά μας. Στην απελπιστική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μικροί και φτωχοί αγρότες και η οποία θα επιδεινωθεί με τη νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκε ο Γιώργος Γκεκόπουλος από την ΠΑΣΥ. Εκ μέρους της ΟΓΕ, η Μερίνη Στεφανίδη επεσήμανε την ανάγκη το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα να αναπτύξει την αλληλέγγυα δράση του σε όλες τις γυναίκες για να αντέξουν στην επίθεση που δέχονται. Μέχρι πέρυσι, πάνω από 220.000 αγρότες δεν είχαν σφραγίσει, δεν μπόρεσαν να σφραγίσουν το βιβλιάριο του ΟΓΑ. Τώρα, προχθές στις 30, έληξε η καινούργια χρονιά. Θα προσθεθούν και άλλες χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά που δεν θα μπορούν να τα σφραγίσουν, δεν θα έχουν τα χρήματα, θα μείνουν χωρίς ασφάλεια, χωρίς φάρμακα, χωρίς υγεία. Έχουμε ευθύνη απέναντι στις γυναίκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας, απέναντι στις νέες γυναίκες. Πιο οργανωμένα, πιο μαχητά, με πρόγραμμα και συγκεκριμένο στόχο, πρέπει να βρούμε τρόπους να πλησιάσουμε τις άνεργες, τις μισθωτές, τις αυταπασχολούμενες τώρα, με τα δυσβάσταχτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και το έδαφος είναι πρόσφορο. Να επεκτείνουμε τους δεσμούς μας μαζί τους. Ο Παναγιώτης Γεώργος από την ΠΑΣΕΒΕ στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αυτοπασχολούμενοι και μικροί ΕΒΕ, πολλοί από τους οποίους δεν έχουν καν τη δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ούτε αυτοί ούτε οι οικογένειές τους, αφού αδυνατούν να πληρώσουν τις εισφορές στον ασφαλιστικό τους φορέα. Στις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής που οδηγεί τους γονείς φοιτητών στην ανεργία, με αποτέλεσμα τα παιδιά τους να είναι ανασφάλιστα, αναφέρθηκε ο Θοδωρής Κοτσαντής από το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών. Με εργαλείο τη σημερινή δουλειά να βγούμε έξω και θα βγούμε έξω. Ήδη έχουμε προγραμματίσει άμεσα την επόμενη εβδομάδα εμείς την πρώτη μας γενική συνέλευση όλων των επαγγελματιών και βιοτεχνών στην περιοχή μας, μέχρι τέλος του μήνα να έχουμε μια συνάντηση και με τα υπόλοιπα σωματεία, να χαράξουμε οργανωμένα και να μεθοδεύσουμε τη δράση μας οργανωμένα το πώς θα διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Φοιτητές με ανασφάλιστους γονείς, με γονείς ανέργους, εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, είχαν μέχρι πρόσφατα τη δυνατότητα της φοιτητικής ασφάλισης. Καλύπτουν δηλαδή οι σχολές τα έξοδά τους για νοσηλεία, φάρμακα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Όμως, με την εφαρμογή του νέου νόμου πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση και την κατάργηση προηγούμενων διατάξεων, καταργήθηκε μέσα σε μια νύχτα και το δικαίωμα αυτών των φοιτητών στη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στην επιχείρηση του ΣΥΡΙΖΑ να παρέμβει στο συνδικαλιστικό κίνημα και να το πλακιοκοπήσει αξιοποιώντας τη μετακίνηση στελεχών της ΠΑΣΚΙ, αναφέρθηκε αναλυτικά ο Γιώργος Κιαδιώτης. Όπως επεσήμανε, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια της αστικής τάξης για αναμόρφωση του αστικού πολιτικού συστήματος και εδραίωση του διπολισμού. Η γραμμή τους ότι μια καλύτερη διαχείριση του καπιταλισμού είναι εφικτή. Μια άλλη διαχείριση μπορεί να κάνει φιλολαϊκότερη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια καπιταλιστική ανάπτυξη με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη είναι εφικτή. Πρέπει να γίνει αντικείμενο αδυσόπιτης κριτικής ανοιχτά στους χώρους δουλειάς στις Γενικές Συνελεύσεις των Σωματείων. Να αποκαλύπτουμε στους εργαζόμενους ότι δεν προχωράνε στο συντονιστικό των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων για να αναπτύξουν τους αγώνες ενάντια στο κεφάλαιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να ξεπεράσουν τα εμπόδια του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού για να σώσουν στην παρούσα φάση ό,τι σώζεται. Οι θέσεις τους είναι θέσεις ταξικής συνεργασίας, συμβιβασμού, υποταγής, αποδοχής του μικρότερου κακού, εξοραϊσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του υπεριαλισμού, από προσανατολισμού από την καπιταλιστική κρίση και κυρίως από τη στρατηγική που πρέπει να αντιτάξει το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα απέναντι σε αυτήν την καπιταλιστική
κρίση. Κατά την έναρξη της σύσκεψης, βραβεύτηκαν οι ομάδες που κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στο εργατικό τουρνουά ποδοσφαίρου του ΠΑΜΕ, στο οποίο η συμμετοχή ξεπέρασε όλες τις προηγούμενες χρονιές.